Καλημέρα σε όλους, κύριε Υπουργή, αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι. Ευχαριστώ πολύ την Ήθος Media που μου δίνει τη δυνατότητα να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Και ευχαριστώ επίσης που μας δίνει για άλλη μια φορά με το ετήσιο συνέδριό της τη δυνατότητα να θίξουμε τα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και της διαμεσολάβησης ειδικότερα. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της κυρίας Αντωνάκη που μας άνοιξε τους ορίζοντες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς, εγώ θα ήθελα να προσγειωθώ λίγο στα δικά μας, της διαμεσολάβησης και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Τα θέματα που μας απασχολούν είναι πραγματικά είναι συγκεκριμένα, είναι επίκαιρα και υπάρχουν και θέματα διαχρονικά. Συγκεκριμένα είναι γιατί μετέχοντας σε μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο που θα καθορίσει το πλαίσιο και τους κανόνες των δικτύων διανομής, βλέπουμε το γενικότερο πρόβλημα και το γενικότερο τοπίο μέσα στο οποίο θα πορευθεί το επάγγελμά μας τα επόμενα χρόνια. Η κατεύθυνση είχε δοθεί με τις οδηγίες που ήδη ισχύουν και τώρα με την IDD επιχειρείται να διορθωθεί η πορεία σε τομείς που είχαν προβλήματα, δηλαδή σε θέματα διαφάνειας, σε θέματα αποτελεσματικού ελέγχου, συγκρούσεως συμφερόντων και προστασίας του καταναλωτή. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, μελετώνται όλα τα θέματα που τίθενται κατ' άρθρο και προβλέπεται η επανεξέταση όλων των ανοιχτών θεμάτων που είναι υποσυζήτηση και έρευνα κάτω από το πρίσμα της ορθής ερμηνείας και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η οδηγία. Επειδή κατά καιρούς έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που αναδεικνύουν ή διονγκώνουν δικαιολογημένες ανησυχίες συναδέλφων, εκείνο που πρέπει να λεχθεί είναι ότι κανένα από τα κρίσιμα θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η γνωστοποίηση της φύσης της αμοιβής ή η ενδεχόμενη κατάθεση εγγύησης για την δραστηριοποίησή μας, δεν έχει κριθεί, οπότε δεν έχει πάρει και μία τελική μορφή. Πέραν όμως αυτών, για εμάς είναι ευκαιρία και είναι κρίσιμα θέματα να λυθούν οριστικά και με αυστηρότητα και να μπουν με αυστηρότητα κανόνες που θα τεθούν για την ισότιμη εποπτεία και παρακολούθηση όλων των δικτύων διανομής. Να υπάρχουν αποτελεσματικές κυρώσεις και να επιβάλλονται αυτές οι κυρώσεις προς όλους. Με τον τρόπο αυτό που προϋποθέτει βέβαια την ύπαρξη ηλεκτρονικών και ενημερωμένων μητρώων από πλευράς επιμελητηρίων, θα καταγράφονται οι πάντες, όπως ορίζει η οδηγία. Δηλαδή, θα καταγράφονται και οι τραπεζικοί πιστοποιημένοι υπάλληλοι. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι μαύροι λεγόμενοι κωδικοί ή οι αλεξιπτωτιστές του επαγγέλματός μας. Οι κανόνες που επιβάλλονται στους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι πάρα πολλοί. Οι υποχρεώσεις που τους βαραίνουν είναι πολύ μεγάλες. Οι χρόνοι που απαιτούνται για την διαδικασία της ενημέρωσης. Η ευθύνη όσων υποχρεούνται να καταθέτουν για την κάθε αμερόληπτη ανάλυση, όπως λέει ο νόμος, και για την πώληση. Το κόστος που όλα τα παραπάνω συνεπάγονται είναι τόσο πολλά που είναι πραγματικά πολύ άδικο αυτά να ανταγωνίζονται από άτομα τα οποία δεν έχουν μορφή, δεν έχουν ταυτότητα και δεν έχουν και υποχρεώσεις. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που μας απασχολεί, μας απασχόλησε και μας απασχολεί, είναι το ασφαλιστικό μας. Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου βρεθήκαμε και εμείς στο στόχαστρο, όπως βρέθηκαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μιας βίαιης ανατροπής. Πριν από ένα χρόνο βγήκαμε στους δρόμους για πρώτη φορά, προσπαθήσαμε να ανατρέψουμε μία απόφαση που ήταν προφανώς ηλυμένη, αλλά καθόλου επιβεβλημένη, χωρίς να μας παρουσιαστούν ποτέ αναλογιστικές μελέτες,
χωρίς να έχει γίνει ούτε ένα βήμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μας επιβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές σε δυσθεώρητα επίπεδα, που συνδέθηκαν με το φορολογητέο εισόδημά μας, το οποίο εμείς δηλώνουμε στο 100% του. Ένας κλάδος δηλαδή που αναγνωρισμένα από όλους δεν φοροδιαφεύγει, αντιμετωπίζεται σαν φοροφυγάς και καταστρέφεται. Και τώρα, 4 μήνες μόλις μετά την εφαρμογή των εισφορών που επιβλήθηκαν, επειδή τα νούμερα προφανώς δεν βγαίνουν, τροποποιούν τη φορολογική βάση υπολογισμού, προσθέτοντας και τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαμε καταθέσει το προηγούμενο έτος και αυξάνοντάς τες κατά 61%. Η απόφαση που έχουμε λάβει όλοι οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων είναι ότι όλα αυτά θα προσβληθούν στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου έχει κατατεθεί και η αρχική προσφυγή μας. Για να φύγω από τα 2 πραγματικά επίκαιρα και συγκεκριμένα θέματα, υπάρχει βεβαίως το διαχρονικό θέμα της ανάδειξης και προβολής του θεσμού και η προσπάθεια δημιουργίας μιας συνείδησης ασφαλιστικής, όπως λέμε, στον καταναλωτή. Η ασφαλιστική αγορά, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και του νέου κανονιστικού πλαισίου, περνάει μια φάση έντονου μετασχηματισμού που απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ο δικός μας ο ρόλος είναι καθοριστικός και συνεισφέρει άμεσα στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης για τη φερεγγιότητα και την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς, γιατί μέσα από την προσωπική επαφή με τον πελάτη μπορούμε να έχουμε την απευθείας επαφή μαζί του. Ο καταναλωτής έχει ανάγκη την προσωπική επαφή και τη συμβουλή μας. Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερα άτομα μπαίνουν στα sites, ενημερώνονται, συγκρίνουν, αλλά δεν αγοράζουν. Ταυτόχρονα δέχονται ένα βομβαρδισμό από παραπλανητικές διαφημίσεις και εκβιαστικές πιέσεις. Οφείλουμε και εμείς, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας. Είμαστε οι μόνοι ικανοί να ιεραρχήσουμε και να καλύψουμε τις ανάγκες του με βάση το συναίσθημα αλλά και τη λογική. Στηρίζουμε λοιπόν την προσπάθεια που θα αναλάβει η Ένωση ώστε να περάσει το μήνυμα της ιδιωτικής ασφάλισης πλατιά στην κοινωνία. Είμαστε κοινωνοί του σχεδιασμού του νέου Προεδρείου για την ανάγκη εξωστρέφειας της αγοράς μας. Η διάδοση της ιδέας της ασφάλισης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Το νέο προφίλ του Έλληνα καταναλωτή, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, δίνει έμφαση και προτεραιότητα σε 5 αξίες. Υγεία, ηρεμία, οικογένεια, παιδεία, σταθερότητα. Και οι 5 αυτές αξίες προϋποθέτουν ασφάλεια και υπηρετούνται εύκολα από την ιδιωτική ασφάλιση. Είναι καιρός να βρεθούν νέοι τρόποι που θα προσεγγίσουμε το καταναλωτικό κοινό και νέα προσιτά προϊόντα που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες τους. Σας ευχαριστώ πολύ.